Όσον αφορά το ταξίδι της Κίνας, είναι ένα ταξίδι πάρα πολύ κοπιαστικό, ένα ταξίδι το οποίο πραγματικά είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Όμως αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια πράγματα για τον τόπο του, θα πρέπει να πηγαίνει εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας. Η καρδιά της οικονομίας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, τώρα χτυπάει στην Ανατολή. Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας της Ευρώπης, δηλαδή μιλάμε τώρα για το 1800 μέχρι 1900. Ο 20ος αιώνας από το 1900 μέχρι το 2000 ήταν ο αιώνας της Αμερικής. Και από το 2000 και μετά είναι ο αιώνας της Ασίας, με κορυφαία χώρα την Κίνα. Η Κίνα λοιπόν είναι μια χανής χώρα, η οποία προσπαθεί αυτή τη στιγμή, και το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, να αλλάξει τελείως το προφίλ της. Από μια κομμουνιστική χώρα έχει γίνει μια καπιταλιστική χώρα, η οποία είναι μια καπιταλιστική χώρα με συγκεντρωτική διοίκηση, ολιγαρχία. Από ό,τι δείχνει πάει πάρα πολύ καλά, και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να περάσουμε είναι να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, να ενημερώσουμε όλους τους tour operators, τους Κινέζους, ότι αυτό το πράγμα το οποίο θα έπρεπε να επισκεφτούν πρώτα όταν έρχονται προς τα δω στο δυτικό κόσμο, είναι η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, συνεχώς κατοικούμενη, το Άργος, το Άργος των Μυκηνών, το Άργος των Δαναών, το Άργος του Ομήρου. Αυτά είπα εκεί που πήγα, και βεβαίως ως αρχηγός της αποστολής αυτής με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, γιατί στον γκρουπ αυτό ήταν εκτός από Έλληνες, ήταν και από Λαδίτες, ήταν και Κύπροι, ήταν και Ιταλοί και κάποιοι Πολωνοί, ήταν σε αυτό το ενιαίο γκρουπ. Και μάλιστα σε όλους αυτό που τόνισα ιδιαίτερα είναι ότι θα πρέπει το Άργος και οι Μυκήνες να κάνουν και να δημιουργήσουν ένα θεματικό πάρκο, το οποίο να έχει σχέση με την μυθολογία, και όχι μόνο με τη μυθολογία αλλά γενικότερα με την ιστορία. Ένα τέτοιο πάρκο λοιπόν στα όρια του Δήμου Άργους Μυκηνών, που εδώ ο Όμηρος τους Δαναούς όλους, τους Έλληνες όλους έλεγε Δαναούς, να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια, που ενώ βλέπουμε ότι ο δυτικός κόσμος ασχολείται με την Disneyland και με όλα αυτά τα ποντίκια και τις πάβιες και βγάζουν λεφτά, ας ασχοληθούμε λοιπόν και με τον Ηρακλή, με τον Θησέα, με τον Οδυσσέα, με τον Αγαμέμνονα, με τον Τροϊκό πόλεμο. Να ασχοληθούμε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία βρήθη η ιστορία αυτού του τόπου, με Μυκήνες, με Άργος, με Λέρνα, και γενικότερα και τα δύο συνέδρια τα οποία έχουμε κάνει, και να αποδείξουμε ότι από εδώ καταγόταν ο Ηρακλής και ότι από εδώ ήταν η γενιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τα δύο συνέδρια κατέτειναν, μιλάω τώρα για το 12 και για το 11, που είχαν γίνει δύο συνέδρια εδώ από αυτή τη δημοτική αρχή. Έχουμε λοιπόν μια άειλη κληρονομιά μεγάλη, ένα πλούτο μεγάλο, και με αυτό το παγκόσμιο μνημείο που είναι οι Μυκήνες, μπορούμε λοιπόν να κινήσουμε κόσμο και να έρθει προς τα δω. Υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση, μίλησα με ανθρώπους, και εδώ τώρα μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους. Όταν θα τελειώσει αυτό το πράγμα και θα τροχιοδρομηθεί αυτό το project, έτσι, θα μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους, και μιλάμε για ένα πλούτο του Δήμου του δικού μας που θα τον αναδείξει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το οποίο μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε χώρους για να γίνουν αυτά τα project. Οι άνθρωποι υπάρχουν, τα λεφτά υπάρχουν, έχει πάρα πολύ λιμνάζον χρήμα η Κίνα, το οποίο θέλει να το μοχλεύσει, θέλει να το κινήσει, θέλει να το δώσει σε διάφορες επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν περισσότερα χρήματα. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και κάτι περισσότερο να θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα από ένα τέτοιο πράγμα. Διότι στην Ελλάδα ο κόσμος που έρχεται είναι κατά βάση για τον τουρισμό. Άρα λοιπόν αυτό που έρχονται και αυτό που θέλουν να δουν, τουλάχιστον κουράστηκαν να βλέπουν πέτρες. Ας δουν λοιπόν κάποιες εικονικές πραγματικότητες για να κινήσουν και περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Και εδώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω το εξής. Βλέπετε τις κάρτες της Κνωσού και βλέπετε εκεί κάποιες κολόνες και ένα μισογκρεμισμένο κτίριο. Αυτό το έχει φτιάξει ο Σλίμαν. Δεν το βρήκαν εκεί ως ανάκτορα της Κνωσού. Αυτό λοιπόν όμως κινεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον και πλησιάζει προς τα εκεί. Φανταστείτε λοιπόν αν μπορέσουμε και προσομοιάσουμε διάφορα πράγματα από την αρχαία Ελλάδα, πόσο περισσότερο κόσμο θα φέρουμε και πόσο μεγαλύτερη ένταση σε αυτά τα σημεία τα οποία υπολείπεται η πατρίδα μας σήμερα, ανεργία, εργασία δηλαδή,
και εισρωή χρήματος, θα μπορέσουμε να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα. Ήταν ένα κουραστικό ταξίδι. Η επιστροφή διήρκεσε πάνω από 30 ώρες με τις αναμονές στα διάφορα αεροδρόμια. Όμως δεν μετανιώνω. Από τη στιγμή που μπήκα μπροστά για να κάνω, να δώσω αυτό που πρέπει να δώσω στον τόπο μου, δεν στεναχωριέμαι ούτε λιποψυχώ. Πολεμάω για να ανεβάσω το Δήμο Άργους Μυκηνών. Και για μένα δεν υπάρχει δεύτερη θέση, υπάρχει μόνο η πρώτη. Πλησιάζουμε την κορυφή και κάποια στιγμή θα την κατακτήσουμε.